Λοιπόν, θα δούμε ένα μελίσι που φέρει έντονα τα γονίδια της ιταλικής φυλής. Με το δαχτυλίδι το... Με τα δύο δαχτυλίδια τα κόκκινα. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε κατακόκκινη φυλή όπως στην Ιταλία. Είναι πολύ κόκκινη η ιταλική. Γιατί εδώ πέρα γίνεται της πόπης από τις πολλές φυλές. Αλλά φέρει έντονα τα γονίδια. Τι μπέρδεμα είναι αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, ρε Βασίλη. Μπάκφαστ, Ιταλίδες. Δεν πιστεύω τώρα πλέον ότι έχουμε τις φυλές μας αυτούσες. Έχουν μπασταρδική. Ναι. Ανακατεμένες. Είναι πολλές μαζί ανακατεμένες. Ναι, γιατί βλέπω βασίλισσες κακηδικής που μου βάζουν κόκκινες μέλισσες. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αυτός ο αέρας που φυσάει τώρα είναι θάνατος για τις μέλισσες. Αυτός ο κεφίλος. Δεν τις αφήνει να δουλέψουν. Ο κύριος εδώ είναι καθαρά. Περίμενε, δεν εστιάζει. Ναι. Να εστιάσει. Είναι καθαρά της Χαλκιδικής, μακεδονική φυλή. Άμα ήταν από Ιταλίδες θα είχε κόκκινο δαχτυλίδι στην κοιλιά. Γιατί αυτό το μελίσι φέρει έντονα. Έλα, φύγε. Φέρει έντονα ιταλικής φυλής. Λοιπόν, θα βγάλουμε το κατάκι του βανίλια. Είναι βανίλια μελισσοκομικής Αθηνών. Την προτιμώ γιατί δεν τρίβεται. Δύο βανίλες ουσιαστικά είναι οι καλύτερες που κυκλοφορούν. Ναι, και το έχω πει και το έχω γράψει. Είναι της Κύρκα και της Μελισσοκομικής Αθηνών. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να βλέπω ότι βάζω βανίλια μέσα στο μελίσι. Και να τρίβεται. Και τη μισή την παίρνουν κομματάκι μέλισσες και την πετάνε έξω. Είναι τα μισά μας λεφτά να τα πετάνε οι μέλισσες έξω. Και το κάνουν αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι πολύ ξερή και ξεραίνεται και τρίβεται. Και δεύτερον, γιατί τα φίλτρα που κόβουν τα κόστινα που κόβουν την ζάχαρη για να την κόβουν γρήγορα δεν βάζουν τα πιο ψηλά. Παίζει ρόλο και η εμβερτοποίηση που... Και δεύτερον, οι δύο στροφές που αναφέραμε είναι εμβερτοποιημένες. Η εμβερτοποίηση τι κάνει, αποτρέπει το πέτρωμα της ζάχαρης. Εγώ που χρησιμοποιώ τη Σκύρκα έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος. Ούτε μου πέτρωσαν ποτέ. Ευχαριστημένος με την Κύρκα και με τη Μελισσοκομική Αθηνών. Από τις καλύτερες. Λόγω τιμής. Αυτό. Λοιπόν, πρώτο πλαίσιο, Αθηνών. Θα έρθω πιο κοντά. Κόκκινες μέλισσες. Έτσι. Υπάρχει και καμία μέλισσα που είναι... Δεν είναι κόκκινη, που είναι της Χαλκιδικής φυλής, γιατί η βασίλισσα δεν ζευγαρώνει μόνο με ένα κεφίνα. Θέλει καμιά δεκαριά. Όχι, πιο λίγους, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι αυτή πρέπει να ζευγάρωσε με κόκκινο κεφίνα. Μας βγάζει, έχουν 2,5 δαχτυλίδια κόκκινα. Έτσι. Και θα παρατηρήσετε, αν δείτε στο μελισσοκομείο σας, ότι οι βασίλισσες αυτές που φέρουν ιταλικά γονίδια κάνουν το πιο πολύ γόνο. Γι' αυτό και μελισσοκόμοι που κάνουν μελισσοκομεία για να πουλάνε παραφιάδες και σμήνι και έχουν ιταλίδες μέλια, βάζουν ιταλική φυλή για να έχουν πολλούς πληθυσμούς που πουλάνε με το πλαίσιο. Έτσι. Και βέβαια να μην ξεχάσω να πω, όσο πιο πολύ πληθυσμό, τόσο πιο πολύ και βασιλικό πορτό παράγει, ούτως ώστε και στη βασιλοτροφία είναι καλή η ιταλική φυλή. Έχει όμως άλλα μειονεκτήματα, ότι θέλει να φάει πολύ το χειμώνα, ότι καταναλώνει μεγάλες ποσότητες. Το ότι φυσικά ο πολύς πληθυσμός δημιουργεί και πιο εύκολα. Γόνο βλέπω. Γόνος. Είναι γεννημένος το... Γύρες. Ναι, έχει και αυγό, όπου έχει βγει. Και σε σχέση με άλλα μελίσια, ο Χάρης εδώ τώρα είδε που ανοίξαμε, είναι ένα από τα πιο δυνατά, γιατί είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι η Ιταλίδα γεννάει πιο πολύ. Πολύς γόνος, ρε Βασίλη, κοίτα. Κάτσε να... Πω, αυτά είναι. Εδώ, πόσο πολύ κόκκινες είναι οι μέλισσες.
Έτσι. Έχουμε και μαύρες. Δεν είπε, μα δεν είναι καθαροί οι φύλλοι. Είναι ανακατεμένες όλες μαζί. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πια στην Ελλάδα. Τα καταφέραμε έτσι. Μα παίρνεις χαλκιδικής και σου βγαίνουν με κόκκινα δαχτυλίδια. Στην Ιταλία έχουν καθαρή Ιταλίδα. Στην Ελλάδα πλέον καθαρή χαλκιδική. Μα ρε Βασίλειο, άμα δεις και τώρα δηλαδή, μέσα άμα δεις, ψάχνουν όλοι να πάρουν... Δεν ξέρω γιατί. Είχαμε τόσο καλές φυλές. Γιατί υποτιμήσαμε τόσο πολύ τις φυλές μας. Να το ξεκινήσω από την να πεις Άνταμε που χάθηκε εντελώς. Να το ξεκινήσω τώρα να πω ότι οι χαλκιδικοί μας βγαίνουν Ιταλίδες. Ή να πω ότι και κρόπια πάει κι αυτή μας έχει γράψει. Είμαστε μια χώρα που σκοτώνει τα παιδιά της και σκότωσε και τις βασίλισσές της. Μα είναι πραγματικά κρίμα αυτό ρε Βασίλη που συμβαίνει. Και συμβαίνει ακόμα και τώρα δηλαδή, αυτό είναι... Και είναι μία αναστρέψιμη τώρα η κατάσταση. Συνεχίζονται να έρχονται από το εξωτερικό Βασίλισσα. Τώρα άμα πούμε ότι δεν ξαναφέρνουμε από το εξωτερικό, έχει γίνει ζημιά. Τελείωσε τώρα. Βασικά θα μπορούσαν ακόμα και τώρα να διορθώσουν τις ράτσες, αλλά τι να γίνει. Θα μπορούσαν να διορθώσουν και την Άπη Σάνταμη. Για Άπη Σάνταμη έκανε φτερά Βασίλη, πάει. Και διασταυρώνοντάς τα πάντα με γονίδια Άνταμη θα μπορούσε να επανέλθει, αλλά ποιος να το κάνει αυτό. Θα το κάνουν οι Τούρκοι, από όσο ξέρω. Θα το κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς πάντως δεν θα το κάνουμε. Μετά εμείς θα σκούζουμε ότι μας κλέψαν τη φυλή. Κάτι σαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα το πάθουμε. Λοιπόν. Απίς μελιφέρα λιγκούστικα. Ιταλίδα. Θα πάρει τη σφήνα της. Είναι η πιο διαδεδομένη μέλισσα του κόσμου. Έτσι έχει κατακτήσει σχεδόν, όχι σχεδόν, όλους τους υπήρους, η πιο δημοφιλή πηγή. Την έχουν στείλει η Αυστραλία, την έχουν στείλει η Νέα Ζηλανδία, την έχουν στείλει η Αμερική. Εμείς στις δικές μας, όχι μόνο δεν τη στείλαμε παραπέρα. Τώρα βάζεις φίνα, το πες αυτό. Ναι, το παίρνεις φίνα. Εμείς στις δικές μας, όχι μόνο δεν τη στείλαμε πιο πέρα, να τις προωθήσουμε, αλλά σκάσαμε τη ζωή. Δεν υπάρχουν πια. Το σταζέψαμε. Η χαλκιδική σου, που είναι και θεωρείται μια πολύ παραγωγική σε μέλη ράτσα. Ήρεμη, τόσο πολύ ήρεμη όσο... Μόνο λίγο σμινουργεί παραπάνω. Ναι, σμινουργεί παραπάνω, αλλά... Εντάξει, είναι πολύ παραγωγική σε όλα. Η χαλκιδική μαζεύει ό,τι βρει το μαζεύει. Είτε γύρι βρύ, είτε μέλι βρύ, είτε πρόπολη βρύ. Σε όλα παραγωγική. Θα σου γεμίσει την Κυψέλη και είναι και ήρεμη. Και όμως δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το μέλλον. Αυτά, θα μπει και το χαρτάκι. Εκεί. Αυτά για αυτή την επιθεώρηση. Αυτά ήταν ήρεμο το μελίσιο, είναι ήρεμο το μελίσιο. Βασικά εγώ δεν κρατάω άγρια μελίσια, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, αυτά.